Αν ανοίξετε την καρδιά μου, θα βρείτε μέσα το Χριστό. Κάποιο αγοράκι μπήκε επιγόντως στις πρώτες βοήθειες ενός νοσοκομείου. Ύστερα από επίγουσες εξετάσεις, ο γιατρός αποφάνθηκε τα εξής: «Θα ανοίξω την καρδιά σου». Το αγοράκι τον διέκοψε απότομα. «Μέσα στην καρδιά μου θα βρείτε το Χριστό». Ο χειρουργός τον κοίταξε περίεργα και καθώς δεν πίστευε, σούφρωσε τα φρύδια του και του είπε: «Θα ανοίξω την καρδούλα σου για να διαπιστώσω τις βλάβες που σου προκάλεσε η αρρωστιά σου». «Ναι, αλλά όταν ανοίξετε την καρδιά μου θα βρείτε το Χριστό». Ο γιατρός έριξε ένα βλέμμα περίεργο προς τους γονείς του που κάθονταν ήρεμοι πλάι του και συνέχισε: «Όταν διαπιστώσω τις βλάβες, θα κλείσω την καρδιά και το στήθος σου και θα αποφασίσω τι θα κάνω. Σύμφωνοι, αλλά θα βρείτε το Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Η Αγία Γραφή λέει πως ο Χριστός κατοικεί εκεί μέσα. Όλοι οι εκκλησιαστικοί ύμνοι λένε πως ο Χριστός κατοικεί εκεί, μέσα στην καρδιά μας. Εσείς θα τον βρείτε μέσα στη δική μου καρδιά». Ο καρδιοχειρουργός απείβδησε: «Θα σου πω τι ακριβώς θα βρω μέσα στην καρδιά σου. Θα βρω ένα φθαρμένο καρδιακό μυ, μια μειωμένη κυκλοφορία αίματος και εξασθενημένα αιμοφορραγγεία. Και τότε θα μπορώ, αν ξέρω, αν έχω τη δυνατότητα, να σε κάνω καλά. Και θα βρείτε επίσης και το Χριστό που βρίσκεται εκεί». Ο γιατρός βγήκε από την αίθουσα εξετάσεως ενοχλημένος. Καημένο παιδί, όπως είχε προβλέψει, προέβη στη χειρουργική επέμβαση. Οι βλάβες ήταν σημαντικές, καθώς είχε προβλέψει σύμφωνα με την εικόνα των εξετάσεων. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όταν τέλειωσε το χειρουργείο, κάθισε στο γραφείο του για να καταγράψει στο τετράδιο χειρουργείου τις σημειώσεις του σχετικά με την επέμβαση. Κατεστραμμένη αορτή, κατεστραμμένη πνευμονική φλέβα, εκτεταμένη μυϊκή εκφύλιση, καμιά ελπίδα μεταμόσχευσης, καμιά ελπίδα ίασης, θεραπεία, παυσίπονα και απόλυτη ανάπαυση, πρόγνωση. Σταμάτησε για λίγο. Ο θάνατος θα επέρθει μέσα στο χρόνο. Άφησε τον υπολογιστή του και σηκώθηκε. Απευθύνθηκε στο Χριστό του μικρού. «Γιατί αναφώνησε, γιατί το έκανες αυτό? Το έστειλες εδώ, το έστειλες με αυτό το κακό, το καταδίκασες να πεθάνει μικρό από αυτό το κακό. Γιατί, γιατί?» Τότε στο βάθος του είναι του άκουσε μια φωνή να του απαντά: «Αυτό το παιδί δεν είναι προορισμένο να ζήσει μακροπρόθεσμα στο δικό σας πίμνιο. Αυτό το παιδί ανήκει στο δικό μου πίμνιο και έτσι θα είναι για πάντα. Εδώ, στο δικό μου πίμνιο, δεν υπάρχει κανένας πόνος. Θα ανακουφιστεί τόσο όσο δεν φαντάζεσαι. Κάποια μέρα οι γονείς του θα το συναντήσουν εδώ και θα γνωρίσουν την ειρήνη. Το πίμνιό μου θα συνεχίσει να αυξάνεται». Δάκρυα έτρεχαν στα μάτια του χειρουργού. Όμως τα αισθήματά του ενάντια στο Θεό, γεμάτα εγωισμό, αντιδρούσαν μέσα του. «Έπλασε σε αυτό το πλάσμα, έπλασε σε αυτή την καρδιά, είναι καταδικασμένο να πεθάνει μέσα σε λίγους μήνες, γιατί?» Η φωνή μέσα του απάντησε: «Το παιδί πρέπει να επιστρέψει στο δικό μου πίμνιο, γιατί έχει εκτελέσει το καθήκον του. Δεν έπλασα το παιδί μου στη γη για να το χάσω, αλλά για να ξαναβρεθεί ένα άλλο χαμένο πρόβατο».
Ο γιατρός τότε κατάλαβε πως αυτό το παιδί δεν ήρθε εκεί τυχαία, ήρθε για αυτόν. Ο ίδιος είχε λάβει μια χριστιανική μόρφωση. Οι αναμνήσεις χόρευαν μέσα στο νου του εξαιτίας των πολλών επαγγελματικών του επιτυχιών. Η ψυχή του είχε γίνει η τελευταία του φροντίδα. Μπήκε στο θάλαμο του παιδιού, κάθισε πάνω στο κρεβάτι του, έχοντας απέναντί του τους γονείς του. Το αγοράκι ξύπνησε και ψέλισε. «Ανοίξατε την καρδιά μου?» «Ναι», απάντησε συγκινημένος ο γιατρός. «Και τι βρήκατε?» ρώτησε ο μικρός. «Βρήκα το Χριστό», απάντησε ο χειρουργός κλαίγοντας, σαν το μικρό παιδί που ήταν ο ίδιος πριν από 50 χρόνια. Το παιδί και ο γιατρός έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Ευχαριστίες στον άγνωστο συγγραφέα του κειμένου. Μουσική Σταμάτης Πανουδάκης.